Πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Παγκάλου. Κυρία Παγκάλου, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Καλησπέρα σας από Μάλτα, δικιά μου στην όμορφη Κρήτη μας. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, πού ακριβώς? Τώρα είναι και λίγο κακή σύνδεση, γιατί έχουμε κακοκαιρία σήμερα, από τις σπάνιες μέρες που έχει κακοκαιρία η Μάλτα. Ναι. Βρίσκομαι στη Σλίμα, είναι το κέντρο της Μάλτας. Μπορώ να σας δείξω δηλαδή, απέναντι είναι η Βαλέτα. Ναι. Έχει λίγο, φυσάει λίγο από ό,τι βλέπω. Έχει, είναι συννεφιασμένος, έβρεξε κιόλας. Έβρεξε κιόλας, φυσάει αρκετά. Είμαστε με τις μάσκες, είμαστε με κασκόλ, με μπουφάν. Τις μάσκες τις φοράτε λόγω των καιρικών συνθήκων ή είστε υποχρεωμένοι εκεί να τις φοράτε? Είμαστε υποχρεωμένοι. Τώρα βασικά από τις 11 του Μάρτη έχουμε μπει και εμείς σε lockdown. Ναι. Όπου έχουν κλείσει τα εμπορικά καταστήματα, οι χώροι εστίασης. Αλλά τη μάσκα τη φορούσαμε ούτως ή άλλως. Είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους. Καιρό και πριν τη φορούσαμε. Ναι. Ο κόσμος έχει επιστρέψει, αρκετός βασικά κόσμος έχει επιστρέψει στο να δουλεύει από το σπίτι. Δεν είναι υποχρεωτικό ωστόσο. Και η κατάσταση δεν έχουμε βασικά περιορισμό στο να βγαίνουμε έξω. Αλλά έχουμε τις μάσκες. Έχουμε ενημερωθεί ότι εκεί η κυβέρνηση της Μάλτας θα πληρώσει τουρίστες προκειμένου βέβαια αυτοί να επισκεφθούν τη χώρα, σωστά. Το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει. 200 ευρώ σε κάθε επισκέπτη, αρκεί να μείνει βέβαια σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Τα 100 θα τα δώσει η κυβέρνηση, τα άλλα 100 ευρώ θα δώσει ο ξενοδόχος. Είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Βασικά είναι κάτι που ανακοινώθηκε προσφάτως. Ο Υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε ένα σχέδιο ενίσχυσης στη βιομηχανία τουρισμού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε με την πανδημία υπήρξε πτώση του τουρισμού. Οπότε αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τουρίστες που θα διαμένουν τουλάχιστον 3 μέρες στο νησί μας. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από την κατηγορία του ξενοδοχείου που έχουν επιλέξει. Το πεντάστερο αντιστοιχεί στα 200 ευρώ, όπως έχω ενημερωθεί. Ακριβώς. Όσο πέφτει έτσι η υποδομή του ξενοδοχείου και υπηρεσίες, θα μειώνεται και το ποσό. 35.000 τουρίστες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο στόχος να βρεθούν στο νησί. Αναφορικά τώρα να σας ρωτήσω και σε προσωπικό επίπεδο πώς βρεθήκατε στη Μάλτα, αν επιστρέψετε κάποια στιγμή, ποιος είναι ο στόχος σας. Βεβαίως. Βασικά, στη Μάλτα ήρθα από την Αγγλία. Ναι. Έφυγα από την όμορφη χώρα μας και πήγα στην Αγγλία πριν κάποια χρόνια. Η εταιρεία μου, ωστόσο, μας μετέφερε στη Μάλτα. Αποφάσισα να την ακολουθήσω. Πόσοι Έλληνες είστε? Να αποζήσω και αυτό το ταξίδι. Ορίστε. Ελληνική κοινότητα στη Μάλτα υπάρχει? Φυσικά, φυσικά. Φυσικά υπάρχει και ελληνική κοινότητα και είμαστε και πολύ δυνατή ελληνική κοινότητα. Οργανώνουμε δηλαδή κάποια πράγματα. Εγώ ζω και εργάζομαι στη Μάλτα τα τελευταία 3 χρόνια. Ήμουν δηλαδή και προ-πανδημίας εδώ. Η καθημερινότητα πριν την πανδημία έχει ομοιότητες με την καθημερινότητα στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Έχουμε πολλά κοινά με την Ελλάδα, καθώς είναι και μεσογειακή χώρα. Και στον τρόπο διασκέδασης έχουμε κοινή κουλτούρα. Εντάξει, η ελληνική πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι που μου λείπει πολύ ούτως ή άλλως. Αλλά είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς από ότι ζώντας σε μια χώρα όπως είναι η Αγγλία, ας πούμε. Μάλιστα. Διακοπές το καλοκαίρι, προγραμματίζεται επιστροφή στην Ελλάδα? Και διακοπές στην Ελλάδα προγραμματίζω, αλλά και επιστροφή στην Ελλάδα προγραμματίζω. Διότι μου λείπει πάρα πολύ η χώρα μου και ο τόπος μου και πάνω απ' όλα η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Μάλιστα. Επαγγελματικές ευκαιρίες στη Μάλτα υπάρχουν? Σαφώς υπάρχουν, γιατί είναι μια χώρα, όπως γνωρίζετε, που είναι τουριστικός προορισμός. Και ο τουρισμός γενικώς είναι ένας κλάδος που μπορεί να σου ανοίξει πολλές πόρτες επαγγελματικά. Αλλά ανεξάρτητα από τον τουρισμό, εδρεύουν πολλές εταιρείες παράλληλα, όπως στοιχηματικές. Ναι, μάλιστα. Κυρία Παγκάλου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία και σε εσάς και σε όλους όσους μας βλέπουν και να δώσω και ένα μήνυμα. Παιδιά, ατομική ευθύνη και θετική σκέψη και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ξεχωριστό λοιπόν μήνυμα, ξεχωριστή σύνδεση.